μηχανισμών και πώς πρέπει να γίνουν στις αγορές προϊόντων. Η χρήση και προστασία της δημόσιας περιουσίας. Το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της περιουσίας. Η κατάργηση των μικρών αντικινήτων που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να δημιουργήσουν αξίες σε αυτή τη χώρα. Ο σχεδιασμός του πλαίσιου συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αγορές εργασίας. Ο προσδιορισμός του βέλτιστου επίπεδου του κατώτατου μισθού στη χώρα. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις για να γίνει βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Ο ρόλος των συνεταιρισμών. Όλα αυτά τα κέρια ζητήματα απαιτούν λύση. Και βέβαια αποτελούν και σημεία εύλογων διαφωνιών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Όμως, κυρίες και κύριοι, όσο η χώρα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε αυτήν την τετραπλή πτώχευση, υποκαθεστώς μάλιστα αυτού που ονομάζω χρεοδουλοπαρικίας, τίποτα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και την οικονομία μας δεν μπορεί να δρομολογηθεί. Βέβαια, σε μια κανονική χώρα, ο καταμερισμός του εισοδήματος, των ωφελών και των ζημιών προκύπτει μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση, από την πάλη των τάξεων, όπως λέγαμε παραδοσιακά στον χώρο της αριστεράς. Η Ελλάδα έχει πάψει προπολού να είναι κανονική χώρα.